Ελάτε. Στο όνομα του Θεός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αρχών και ζωής χορηγός, εθέχες κύρος των ημίν, καθάρισον εμάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέτες τους πράσεις μόνο. Γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το τυρνώσεως. Εν αυτοί γαρί της άστρη λατρεύοντες υπό αστέρων διδάσκοντων σε προσκύνη των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γίνος εξί ύψους ανατολή Κύριε δόξα σοι. Εκαθίσουμε. Το φωνάζει το τροπάριο που είπαμε. Το θέμα φωνάζει. Φωνάζει το θέμα. Καλή μονό μας για αυτόν που έφερε την ίδρωση να μην ακούσουμε όλοι μας δύο επί του Ευαγγελίου λόγια. Λόγια άγια, λόγια αγνά. Από τις γραφές που μελετάται ο Λόγος του Θεού και ακούγεται είναι το δεύτερο φάρμακο μετά τη Θεία Ευχαριστία. Μετά τη Θεία Ευχαριστία γίνεται κάθαρσης. Και με αυτό και με το φάρμακο της Αθανασίας. Και αυτό λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος συνιστά να μελετάμε κάθε μέρα, δεν το κάνω εγώ την πράγμα, να με ειλικρινείς, θα το έχω διαβάσει και το λέω, τουλάχιστον δύο κεφάλαια εκ της Αγίας Γραφής καθημερινά. Είτε έχουν διαβαστεί 100, είτε 200, είτε 300, είτε 50 φορές οι γραφές κάθε μέρα. Γιατί ανανεώνεται ο άνθρωπος. Ανακοινιστήσετε ως αετού, είναι ό,τι. Πώς θα κάνουμε την ανανέωση. Διαβάζοντας από εδώ, στέκεις εμπάνω στο βράχο. Διαβάζουμε λοιπόν αυτά που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά οι διαθέσεις δεν είναι πάντα ίδιες. Διαθέτεις τα αισθητήριά σου όργανα από έξω προς τα μέσα όλα για να ακούσεις ευάλαιστα τον Λόγο του Κυρίου, εισπράττεις σε μεγάλο ποσοστό χάρη Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσουμε. Λίγα θα διαβάζω, λίγα θα λέω, θα σταματάω και επί τόπου για να ακούμε και τη δική σας γνώμη. Πάνω στη γέννηση του Κυρίου. Καταρχάς ξεκινάει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ματθαίος και αναφέρει γενναίες που παρήλασαν πριν από τη γέννηση του Κυρίου. Και καταλήγει και λέει όλοι αυτοί που είναι από Αβραάμ μέχρι Δαβίδ γενναίες 14 και από Δαβίδ μέχρι με την Κεσίας Βαβυλώνος γενναίες 14 λέει. Και αναφέρει τα ονόματα. Όλοι αυτοί σαν πρόγονοι του Κυρίου. Μία θα έλεγα μια ποικιλία από προγόνους και εκλεκτούς από λέει Αβραάμ και από μη εκλεκτούς, βρώμικους. Και εκλεκτοί και μη εκλεκτοί. Ήσαν πρόγονοι του Κυρίου. Ο Κύριος δεν απαξιώνει τον βρώμικο, τον δέχεται και τον ονομάζει και πρόγονό του. Όπως τη Ραβ που την μνημονεύει. Ραβ την πόρνηλε η Αγία Γραφή. Και ο Λόγος ξέρουμε ποιος είναι που αναφέρει τις γενναίες όλες. Συμπληρώσεις, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί σου αναφέρει τις γενναίες. 42. Πες. 42 γενναίες είναι. Ναι, αλλά γιατί τις αναφέρει αυτές τις γενναίες όλες.
Γιατί περιμένει το Μεσσία. Εσύ τι θα πεις. Αφού το ξέρεις, μωρέ, μου κάνεις και μου λες όχι. Για να αποδείξει ότι ο Χριστός ήταν και άνθρωπος. Μπράβο. Τίποτα άλλο φορά. Προέρχεται... ότι πήρε... Το ανθρώπινο. Ναι, πήρε σώμα ανθρώπινο. Τελείωσε. Δύο πρόσωπα. Δεν ήταν, δεν ήταν ψηλός άνθρωπος που λέγανε μερικοί. Κάποιοι λέγανε ότι όχι άνθρωπος, αλλά μια ψηλή ιδέα ανθρώπου. Όχι. Να ο ένας απλόγωνος, να ο άλλος, να ο άλλος, να ο άλλος. Όλες οι γενναίες. Γενναίες γενναιών δείχνουν την ανθρώπινη καταγωγή, το ανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου. Δεν ντρέπεται, κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, να είναι ανάμεσα στα αδέρφια του. Παύλος δεν λέει κάπου εκείνο πράγμα. Κάπου του λέει, ότι εγώ λέει δεν ντρέπομαι να λέω ότι είμαι ανάμεσα στα αδέρφια μου, το λέει. Λοιπόν. Που λέει ούτε πεσχύρεται αδερφούς. Έτσι μπράβο, έτσι. Του λέει ο Απόστολος Παύλος, ούτε πεσχύρεται αδερφούς αυτούς καλήν λέγον. Δεν ντρέπεται να μας ονομάζει αδέρφια του, που σημαίνει ότι είναι αδερφός μας, τελείωσε, άνθρωπος. Αλλά όχι να κουβαλάει τις δικές μας αμαρτίες, δηλαδή να είναι αμαρτωλός, κουβάλει σε μένα. Εκτός αμαρτίας. Αλλά για να τις αφαιρέσει από εμάς, να σε δούμε εμείς. Αλλά δεν είχε αμαρτίες όμως σαν άνθρωπος. Πάει αυτό. Αυτός που έγινε άνθρωπος, είχε, γράφει η γραφή, το διαβάσουμε, προφητευθεί πριν από πολλά χρόνια ότι θα έλθει στον κόσμο. Και μάλιστα και με ποιο τρόπο θα έρθει στον κόσμο. Με ποιο τρόπο. Το θυμάσαι. Να μην τα λέω όλα εγώ. Τον τρόπο που είχε προφητευθεί. Να έχουμε και κάποια ποικιλία. Ακόμα το Αδάμ ήταν προφητευμένο. Ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός δεν το είπε στην Εύα. Τι είπε. Ότι ο γιος της γυναικός φυλάξει που λέει την πτέρνα του ο Όφης. Και αυτό συντρίψε σου την κεφαλή. Μας πήγε πάρα πέρα σωστό είναι αυτό. Όλο σωστό είναι. Λέει, αυτό εννοούσε τότε. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα. Είπε ότι εσύ του δάγκωσες τη φτέρνα. Αλλά αυτός θα σου σπάσει, ο απόγονος δηλαδή της Εύας, ναι. Θα σου σπάσει το κεφάλι, ο απόγονος της Εύας, της Παναγίας δηλαδή. Εννοούσε τον Χριστό. Ναι, βεβαίως θα εννοούσε, βεβαίως. Θα σου σπάσει το κεφάλι. Ναι. Και αλλού, που του λέει πιο καθαρά, ο Ισαΐας, ο προφήτης, ιδού η Παρθένος, έξιον γαστρή. Να, λέει ιδού, να. Πρώτο προσέχουμε με ποιο τρόπο το γράφει μέσα. Να! Πότε λέμε να! Όταν το βλέπουμε το πρόσωπο με το μάτι, μετά να το ήρθε. Να το ήρθε. Ο προφήτης άρα για να το γράφει τον έβλεπε τον Κύριο. Μπροστά του βλέπει την Παναγία, το πρόσωπο του Μαγείου το έβλεπε 800 χρόνια πριν. Και αφού το έβλεπε, μας λέει, το βλέπετε λάτως. Η Παρθένος έξι εγκαστρή. Λέει η Παρθένος. Δεν λέει η παντρεμένη, αλλά η Παρθένος κόρη. Η αη Παρθένος. Η αη Παρθένος. Έξι εγκαστρή. Και συμπληρώνει. Και τέξε τα γεγονή. Και τέξε και καλέσω ζει το όνομα αυτού, Εμμανουήλ. Θα γεννήσει παιδί. Και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ. Να θυμάμαι ο Θεός. Δηλαδή Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Τώρα είναι μαζί μας. Στους αιώνας των αιώνων. Τι σημαίνει στους αιώνας των αιώνων, Βασίλη. Εμείς αποσταντήσαμε. Ατελείωτα. Δεν υπάρχει τέλος. Όποιος τον αγαπάει, μαζί του είναι πάντοτε. Ιδού εγώ με θυμώνυμη. Πάσα στη σημέρα στη ζωή σημών. Και κατά τη ρίση του Αγίου Παϊσίου, εγώ πηγαίνω στην ατελείωτη ημέρα.
Για μένα τώρα που φεύγω από τον κόσμο, πριν πεθάνει, ανοίγει μια ημέρα, ανατέλει μια ημέρα που δεν θα έχει τέλος ποτέ, δεν θα δύσει ποτέ. Λοιπόν, αυτός είναι ο Άρχον, ο Κύριος που γεννήθηκε σαν άνθρωπος, ο Άρχον, άρχοντας του μέλλοντος αιώνος, του μέλλοντος αιώνος και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Τελείωσε. Ο έχων πότα, ακούει να ακούει τον. Έχεις μάτια, έχεις αυτιά, έχεις την αίσθηση την άλλη, την πνευματική. Δεν στα φέρει κανεί. Μου λένε, κάπου συζητάω με ανθρώπους, καθημερινά περίπου. Και λέω ότι εσύ είσαι σε αυτή την όχθη του ποταμού, γιατί το ποτάμι έχει δύο όχθες, δεν έχει μία. Το νόμισμα δύο όψεις. Δύο όψεις. Εσύ είσαι στη μία. Δεν πάνε να σε κοιτάξεις δύο. Στην άλλη είναι ο άλλος. Εσύ μου λες πώς είναι στη μία όχθη και εγώ σου πω είναι στην άλλη. Γιατί εγώ δέχομαι αυτό που μου λες εσύ, ότι είμαι εδώ στην όχθη και περπατάω και είναι έτσι και έτσι. Γιατί έτσι είναι. Και δεν δέχεσαι στη δική μου πλευρά που είμαι στην άλλη όχθη και σου λέω είναι έτσι και μου λες όχι. Για ποιο λόγο. Γιατί αδικείς τη λογική σου. Που δέχεται ότι υπάρχουν δύο όψεις. Μέρα νύχτα. Δεν είναι μόνο η μέρα, είναι και νύχτα. Φρόντισε να είσαι και στην ημέρα, όχι μόνο στη νύχτα. Λοιπόν, η Παρθένος, είπε ο προφήτης Ισαΐας, πριν 800 χρόνια, θα γεννήσει και θα συλλάβει εν πνεύματι Αγίο, η Παρθένος. Δεν ακούστηκε ποτέ αυτό. Να γεννάει, Παρθένος. Και να μένει Παρθένος. Αυτό τελείωσε. Είναι Άι Πάρθενος η Παναγία. Μάλιστα. Και μας αναφέρει η Γραφή ότι το γεγονός αυτό της Παναγίας το αφεσβήτησε συγγενικό πρόσωπο. Βλέπει να είναι έγκυος, λέει προ του λέει να τη γνωρίσει, γράφει το Ευαγγέλιο την Παναγία, το προ του γνώνε αυτή σημαίνει ούτε καν είχαν έρθει σε σμίξη μεταξύ τους. Τι λέει να είναι έγκυος, το αφεσβήτησε αυτό το πράγμα. Ανθρώπινε δεν γίνεται, να δεις τη γυναίκα σου. Τι κοπέλα αυτή που είναι δίπλα σου, που ούτε καν έχεις έρθει σε γνωριμία καν καθόλου, να τη δεις έγκυος. Λέει, σκέφτηκε να της δώσει πασαπόρτη. Φύγε. Έτσι δεν σκέφτηκε. Δεν λέω λάθος. Λάθρα, λέει πολύ σε αυτή. Λάθρα, αυτό είναι το σπουδαίο, ότι όχι στον κόσμο δημοσία. Ναι, λάθρα, γιατί. Γιατί. Δυνατά, ακούνε άλλοι. Γιατί ο νόμος αυτός ήταν διθαγωδισμός. Ναι. Γι' αυτό η λάθρα, χωρίς να το διαπομπεύσει, είσαι σένα σε μένα. Για ποιο λόγο, μωρέ. Γιατί. Ναι, αυτό ρωτάω. Γιατί δεν παρθένε, πώς θα το κάνουμε. Όχι, δεν είναι. Πες το καλά, μωρέ. Πιο καλά, πες το. Πιο καλά. Το λες, αλλά δεν το λες. Το... Γιατί. Πες το εσύ. Ήτανε δίκαιος ο... το δίκαιος δεν είναι όπως το καταλαβαίνεις, πρόσεξε το. Λέει δίκαιος ο Θεός. Μην το λέμε δίκαιος σαν να είναι ο δικαστής που δικουρίγει να σου πει «Α, είσαι έτσι, μπα πάρ' το κεφάλι από εκεί». Ήτανε να την εφυγαδέψει για να μην την εσκοτώσουν. Δίκαιος σημαίνει πανάρετος. Ναι. Να έχει όλες τις αρετές επάνω του. Το καταλάβες, πανάρετος. Λοιπόν σημαίνει, Βασίλη, το διαπομπεύσει όσα είπατε σωστά είναι, το δίκαιος που αυτός σημαίνει διέθετε όλες τις καλοσύνες επάνω του. Έτσι και σου λέει στάσου γιατί την κουπελίτσα αυτή να τη ζημιώσω έστω και στο ελάχιστο. Ας πάει στο καλό, ήσυχα και ωραία, πες κάτι να πεις. Δεν ήθελε να αφαιρέσει ψυχή ανθρώπου. Να την καταδικάσει τον άνθρωπο αυτό. Δεν είχε την πρόθεση σαν ενάρετος που ήταν.
να μπορέσει να την, όχι να την αδικήσει, και... να την καταδικάσει. Όχι, δηλαδή, αυτός πέρασε, τώρα είπε, το είπα, από το λογισμό του Ιωσήφ, πέρασε, προσέξτε και το πράγμα, το εξής, ότι να πάει στο καλό ήρεμα ήρεμα, να μην το πάρει είδηση κατά κανείς, να μην ζημιώθει η κοπέλα σε τίποτα. Τον άνθρωπο αυτό. Ναι, δηλαδή, ήθελε να το ξέρει αυτό, θα γίνεται μόνο και κανένα άλλο. Το είπε στον πατέρα του. Ε? Το είπε στον πατέρα του. Πατέρα? Στον πατέρα του το είπε. Για ποιο? Ο Ιωσήφ. Ποιο πατέρα του? Αυτό δεν είχε, ήταν μεγάλο. Το πατέρα. Πού το λέει αυτό τώρα? Δεν είχε πατέρα. Το λέει. Το λέει. Και το είπε. Όχι, λέει. Τι να σου πω. Μη θέλω να αυτή παράδειγμα. Όχι, μωρέ. Όχι, αυτό είναι που λέει. Πρόσεξε το. Δεν μα λέει η γραφή πουθενά για πατέρα του. Δεν αναφέρει πουθενά. Να προσέχουμε λιγάκι, αλλά λέει μη θέλουν αυτήν παραδειγματίσε, με άλλα λόγια να την κυκλοφορήσουν δημοσία, για παράδειγμα, επειδή ήταν παραβάτης. Δηλαδή, πίστεψε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, πέρασε το λόγιο. Λέει ζάλιν έρδοθεν έχων στους χαιρετισμούς, ζάλιν έρδοθεν έχων ο Ιωσήφ, λέει είχε ζαλάδα. Λογισμών. Πήγε σε αυτόν ο πειρασμός και του είπε, είδες, με άλλον πήγε. Το καταλαβαίνουν για το πράγμα. Ναι. Και αυτός πέρασε από το καμίνι του πειρασμού. Και ενώ είχε ζάλει εδώ λίγο, λογισμό εμφόλου, είπε, άντε στο καλό, μέχρι που να ξεζαλιστεί λιγάκι. Ναι, αλλά πώς το κατάλαβε, πώς ήταν έγκυος. Ε? Πώς το κατάλαβε. Είδε ότι ήταν. Γιατί η γυναίκα όταν συλλάβει σιγά σιγά. Φέρεται η κοιλιά. Τι είδε. Ενώ αυτή την είδε αμέσως. Ναι, την είδε. Γιατί λέει ότι ο Χριστός μπήκε αμέσως με το Ιδού Ιδούλη Κυρίου, συνελήφθη, έτοιμο παιδί. Έτοιμο, βεβαίως. Φούσκωσε η κοιλιά αμέσως. Τελείωσε το θέμα. Ναι. Γι' αυτό τον διάλεξε ο ναι. Γι' αυτό κατάλαβε ότι ήταν έγκυος, ας πούμε. Γι' αυτό τον διάλεξε. Πώς το καταλάβει. Λοιπόν, ωραία. Ωραία τα είπαμε και τα πράγματα. Παρθένος η Παναγία, εμπνεύματι η Αγίος συνέλαβε, μήνυμα εκ του Αρχαγέρου, το ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά αυτό. Το γεγονός της γεννήσεως έγινε γνωστό ανά τον κόσμο. Άμα τη γεννήσει, μόλις γεννήθηκε ο Κύριος, αμέσως διακηρύχθηκε. Πέστε τους τρόπους εσείς που ξέρετε. Ποιος είναι ο τρόπος διακήρυξης, από ποιον έγινε η διακήρυξη, πεδίο να γεννήθη και δόθη η μήνη, λέει. Πέρας, οι μάγοι. Ε, πες το. Οι μάγες, οι μάγες. Τα αστέρια. Τα αστέρια. Τα αστέρια, λοιπόν. Εδώ μπροστά μου, επειδή πρέπει να έχω, να έχουμε και τη γραφή μπροστά μας, λέει, είπε ο Δημήτριος, το αστέρι, το αστέρι. Γνωρίζουμε ότι ο Ιερός Άγιος Χρυσόστομος μνημονεύει σαφέστατα για την παρουσία του αστέρος, αλλά όχι άστρου ουρανίου, έτσι δεν είναι. Αναφέρει ότι ήταν άγγελοι φωτεινοί, γιατί πώς είναι δυνατόν, λέει, άστρο να φωτίζει την ημέρα. Φυσικό άστρο δεν μπορεί. Αλλά ενώ μεσουρανεί ο ήλιος, όταν ο ήλιος βγαίνει, κάνουν όλα στην άκρη, όλο το αστερέωμα, όλο, με τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυριών αστέρων, όλα στην πάντα. Άρα και έπειτα, πώς είναι δυνατόν να προχωράει το άστρο και να φτάνει μέχρι εκεί που είχε γεννηθεί ο Χριστός. Και έστει, λέει, ου ειν το πεδίο, και στάθηκε το αστέρι εκεί που ήταν το πεδίο. Αυτά είναι φαινόμενα έκτακτα,
ουράνια φαινόμενα, ευχάριστα, όχι έκτακτα δυσάρεστα που ακούμε, αλλά έκτακτα, ευχάριστα Ευαγγέλια που πήρε ολόκληρη η κτίστη. Ιδού εγεννήθη ημίν παιδίων και εδόθη ημίν και δόθηκε. Ένα αυτό, οι αστέρες και ο ουρανός πήρε μέρος, όχι με τα αστέρια, αλλά και με άλλο τρόπο. Πώς πήρε ο ουρανός μέρος στη γέννηση του Κυρίου? Γεννήθηκε και κατέβηκαν άγγελοι. Άγγελοι. Οι αγραβλούντες ποιμέρες άκουσαν, λέει, τη δοξολογία. Μας κάνει εντύπωση ότι δεν πήγανε οι άγγελοι σε μεγάλα σπίτια. Αυτοί που κάνουν Χριστούγεννα είναι κυρίως οι μικροί, οι μη έχοντες, αυτοί που ζουν ταπεινά. Και αυτοί ήταν ποιμένες. Γιατί? Γιατί ήσαν αγνοί άνθρωποι. Ήταν αγνοί και ήσαν, ο Χριστός είναι ο αρχιποιμένας, ο μεγάλος σοπάνης ο Χριστός. Συμβολικό και αυτό. Ποιμένας ο Χριστός, ποιμένες τον είδαν, ποιμένες τον εδόξασαν. Ποιμένες τον εδόξασαν. Το... Οι πρώτοι που τον προσκύνησαν. Εδώ μας βάζει ο Κύριος σε πρόβλημα, σε ιδέα και λέει προσκυνάτε την ημέρα των Χριστουγέννων. Κοιτάξτε τους ποιμένες. Αν έχετε ομοιότητα, αληθινά προσκυνάτε. Αληθινά προσκυνάτε. Η ομοιότητα έγκυται καρδίαν καθαράν, καρδία συντηθρημένη και τεταπεινωμένη ο Θεός. Ούκ εξουδενός. Αυτή δέχεται την καρδιά. Το να βάλω τα όμορφα μου, το να φάω τα ωραία φαγητά, το να ανάψω τα ωραία μου φώτα με τα λαμπάκια. Δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα, μα κανένα, ζημιά κάνει. Κάνει ζημιά, ζημιά πέρα για πέρα. Θα πεις, θα τα απορρίψουμε και τα μικρά παιδάκια, έστω και κάτι. Εντάξει, αλλά δεν θα δώσουμε το στίγμα ότι αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Όχι. Χριστούγεννα είναι εδώ. Χριστός εγεννήθη ημίν, λέει. Για σας γεννήθηκε ο Χριστός, αλλά όχι εξωτερικά, εσωτερικά. Εσωτερικά γίνεται η γέννηση του Κυρίου. Οι ποιμένες ήσαν, λέγει, πρώτοι προσκυνητές. Δεύτερο, είδομεν. Ελάτε να δούμε. Πού γεννήθηκε αυτός? Και πήγανε και είδανε. Και είδαν την Παναγία να έχει το Χριστό γεννημένο. Πού, μωρέ, που γέννησε? Στο στάβλο. Σταύλο. Βλό. Σταύλο. Τα ακούμε καλά και να τα. Στην Κοπριά. Φοβερό πράγμα. Κοπριά, ξέρετε. Κοπριά, το καταλαβαίνουμε καλά. Κοπριά γεννήθηκε ο Χριστός. Αφού ήταν μέσα στη Φάτνη. Και τον εσπαργάνωσε και τον δείξε με ό,τι είχε το Χριστό, με ό,τι είχε, όχι με κάποια προετοιμασία, με ό,τι είχε, λέει, αλλά και μέσα βρώμα για ο Σταύλος. Βρώμα για ο Σταύλος. Αφού ήταν Σταύλος, πώς θα το κάνουμε και το πάνω? Για τα ζώα μέσα. Αφού είχε και είχε μοσχάρια, είχε και γαϊδούρια μέσα ο Σταύλος. Τι ήθελε να μοσχοβολούσε ο Σταύλος μέσα? Αυτό μας λέει ότι το έξω, αυτό που φαίνεται, να μην μας ξεγελάει. Αυτό που έσω σκεπάζεται έχει την ουσία. Αυτό που εσωτερικά υπάρχει και σκεπάζεται έστω και με βρωμιές ακόμα, αυτό έχει την ουσία. Γιατί
Εκεί κάνει την παρουσία του Χριστός. Που έσω είναι καθαρά και έξω μπορεί να υπάρχει και κάποια δυσοσμία. Γράφει κάπου ο Άγιος Παΐσιος. Όταν βλέπω ψυχή στολισμένη, σώμα στολισμένο, δείχνει αυτό τη μεγάλη έπαρση που έχει, το μεγάλο εγωισμό, στολισμένο στα δαχτυλά. Πιάνω τη μύτη μου, λέει ο Παΐσιος. Όταν δω άνθρωπο ταπεινό και δεν είναι έστω και καθαρός, εκεί πια χαίρομαι πάρα πολύ, λέει ο Παΐσιος. Γιατί εκεί κάθεται το Πνεύμα του Άγιου. Άλλωστε, τον ήλιο η βρωμιά δεν το λερώνει σε καμιά περίπτωση. Γεννήθηκε λοιπόν ο Κύριος στο Σταύλο, τουλάχιστον εγώ το πιστεύω για τον εαυτό μου, ότι ο Κύριος βρίσκει και σε μένα ένα Σταύλο για να μπει μέσα. Γιατί αφού τούτο εδώ είναι γεμάτο από βρωμιά. Πέρα για πέρα. Άμα καθίσω να σκεφτώ από τότε που ήμουν ένα μικρό παιδί μέχρι τώρα, τι έχει παρελάσει από εδώ μέσα και τι παρελάβει ακόμα. Τι να πω, μυθολόγος, ούτε χριστιανός δεν είναι. Στην ουσία ούτε χριστιανός δεν είναι. Παρελάβει από εδώ η πιο χειρότερη γωνιά του κόσμου που υπάρχει. Τι σου λέει, ζήσετε επί της γης και έχω αμαρτήσει. Ποιος ζει στον κόσμο αυτό και δεν αμαρτάνει, μόνο ο Κύριος δεν αμαρτάνει. Ποιμένες ταπεινοί. Αυτή ήταν η πρώτη προσκυνητέ. Τώρα, και αυτοί μετρημένες δεν είναι, μετρημένοι τώρα. Ούτε στα δάχτυλα των ασκητών. Ποιμένες, λέει το βιβλίο, τώρα δύο, τρεις, πώς είσαι. Λοιπόν, αυτοί είδαν και το φως που έλαμψε, λέει. Έτσι δεν είδε. Στο αγγέλος που υμνούσαν, φως είδανε. Ένας άλλος κόσμος κοιμότανε τον ύπνο του Ιωνά. Τον ύπνο του Ιωνά. Ξέρετε τον Ιωνά, το ξέρετε που. Κοιμότανε στο καράβι μέσα και το καράβι καταποτιζότανε. Ιωνάς εδώ, Ιωνάς εκεί, ροχάλιζε ο Ιωνάς και το καράβι πνιγότανε. Το ίδιο και εδώ. Μία κοινωνία Εβραίων, πέρα για πέρα, κοιμότανε τον ύπνο του Ιωνά, ροχάλιζε μέσα στο σκοτάδι το βαθύ. Μόνο οι σοπάνιδες ήταν ξυπνητοί. Και σκοτάδι και βρωμιά. Δηλαδή και Σταύλος με κοπριές και μέσα στο σκοτάδι ήταν τη νύχτα εκείνη ο κόσμος. Και τα δύο σημάδια, αυτά τα δύο σημάδια, εξακολουθούν να υπάρχουν στον κόσμο. Ήταν η έως τότε απουσία του Θεού. Ήταν απόνο ο Κύριος, δεν ήταν απόνο, γι' αυτό κατέβηκε, για να δώσει το παρόν. Η απουσία του Θεού σημαίνει σκοτάδι πίχτρα. Και όχι μόνο σκοτάδι πίχτρα, αλλά και άδης σκέτος, άδης, πέρα για πέρα. Υπάρχει, είναι παρόν ο Κύριος σήμερα στον κόσμο που ζούμε σε ίδια ποσοστά όπως τότε. Θα ρω πως είναι και τα ποσοστά χειρότερα από τότε. Υπάρχουν πιστοί άνθρωποι, σαν τους ποιμένες, υπάρχουν. Αλλά ένα άλλο ποσοστό μεγάλο ζει με τον τρόπο που ζούσαν αυτοί, που τότε γεννήθηκε ο Χριστός, οι Εβραίοι. Αυτοί όμως είχαν άγνοια Χριστού. Σήμερα υπάρχουν ανά τον κόσμο χριστιανοί βαπτισμένοι και έχουν άγνοια. Και έχουν διαφορά το ένα από το άλλο. Άλλο να μην έχεις δει τον Χριστό, να μην έχεις ακούσει τον Χριστό
και να ζει στην άγνοια στο σκοτάδι, και άλλο να έχει ακούσει για τον Χριστό και να μην τον γνωρίζει τον Χριστό. Τεράστια. Δεν υπήρχε νόμος. Τεράστια διαφορά. Δεν είχε νόμο, δεν υπήρχε νόμος για τις παρανομίες. Λέω κι εγώ σε αυτό που λες εσύ. Υπήρχε. Σήμερα υπάρχει νόμος και ζουν το ίδιο, αυτό λέω. Είχε νόμος στις καρδιές μας. Στην ουσία δεν υπήρχε νόμος να τον δικάσει. Τις παρανομίες που έκανε ο κόσμος την εποχή εκείνη. Εγώ λέω και άλλο μετά που ήρθε. Όχι, δεν υπήρχε πάλι. Νόμος υπήρχε πάντοτε. Υπήρχαν 10 εντολές βασίλεια, αδερφέ. Μα μετά είναι 10 εντολές. Γιατί κουρέσει πολύ αργά. Πριν του Χριστού ήταν οι εντολές, δεν ήταν μετά. Όταν ήταν οι εντολές. Δεν. Και ο Ιησούς που κατέβηκε εφάρμοσε. Δεν πήγε κόντρα τις εντολές, αλλά τις. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Εγώ πρόσεξε να δεις τι λέω. Πρόσεξε να δεις τι λέω. Πρόσεξε το. Πρόσεξε. Λιγάκι σε παρακαλώ πολύ. Λέω. Τότε ο Χριστός δεν είχε φέρει το φως του. Δεν είχε φέρει το φως του. Ζούσαν μέσα στο σκοτάδι οι άνθρωποι. Ζούσαν μέσα στο σκοτάδι. Και παρά τις 10 εντολές που λέτε εσείς και τον νόμο το Μωσαϊκό. Παρά. Τώρα έχουμε αυτό. Έχουμε εκκλησία. Έχουμε μυστήρια. Ναι. Είμαστε βαπτισμένοι. Ναι. Και είμαστε σχηρότεροι μοίρα. Οπωσδήποτε. Αυτό λέω τώρα. Δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω κάτι άλλο. Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Ότι την εποχή εκείνη τώρα έχουμε τους νόμους. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός μας κατέβασε και είπε το καλό και το κακό. Που κατέβηκε. Διότι πρώτα μελετούσαν ότι θα έρθει κάποτε ο Μεσσίας. Όπως είπε και ο Ισαΐας. Η Παρθένος προ 800 χρόνια το είχε πει. Αλλά ποιος το άκουγε. Τότε. Υπήρχαν ορισμένοι άνθρωποι που το πιστέψανε. Διότι ήταν και οι προφήτες. Δεν μελετούσανε, κύριε Βασιλή. Τι πες. Δεν μελετούσανε. Δεν μελετούσαν. Φυσικά δεν μελετούσαν. Αλλά δεν το... Και να το μελετούσανε. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν μπορεί να το δικάσει. Ακούγανε τις παραδόσεις που είχαν από τους αρχιερείς και τους ιερείς. Το μόνο που είπε. Οι παραδόσεις ήταν ερμηνείες που κάνανε αυτοί. Τώρα φεύγουμε τελείως από το θέμα αυτό. Δεν πειράζει. Διότι ο Θεός μας έδωσε το έμφυτο στο μυαλό μας ότι θα γίνουμε εισάξιοι. Ο άνθρωπος μηχανεύτηκε τόσα άλλα πράγματα και ξέφυγε από το έμφυτο που είχε τοποθετήσει ο Θεός στο μυαλό μας. Θέλω να σταθώ. Όταν λέω κάτι, έχω συγκεκριμένα δύο πράγματα. Νόμου ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, που έχουν άχνοια του Χριστού και του Ευαγγελίου του. Ναι. Πέρα για πέρα. Ναι. Που ζουν μέσα σκοτάδι. Ναι. Είμαστε σε εποχή που έχει γεννηθεί ο Χριστός. Έχουμε γνώση του Ευαγγελίου, είμαστε βαπτισμένοι, ζούμε στο σκοτάδι. Δεν δικαιολογείται, δεν δικαιολογούμε άμα συγκριθούμε με αυτούς. Αυτό λέω, δεν λέω ότι κάτι παραπάνω εγώ. Έχουμε την Αποκάλυψη. Έχουμε την Αποκάλυψη. Αυτά που είπα, η Αποκάλυψη είναι όλα. Ναι. Αποκάλυψη είναι. Παλαιά Διαθήκη δεν την είχαν. Δεν είχαν τέτοια πράγματα την Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Το θέμα είναι, ήρθε ο Χριστός και εξακολουθούμε να ζούμε στο σκοτάδι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω δεν λέω. Λέω λοιπόν. Άχνια νόμου τιμωρήσει. Δεν λέω αυτό. Θέλω να συνειδητοποιούμε. Όχι, okay, αυτό που είπε δεν διαβάζουμε. Πραγματικά δεν διαβάζουμε, αλλά έχουμε άχνια νόμου. Αλλά τιμωρούμεθα για τα έργα μας. Γιατί δεν διαβάζουμε. Φυσικά. Είναι άλλο θέμα. Μας έφερε, άλλο θέμα. Προχωράω λοιπόν λιγάκι. Προχωράω λιγάκι για να είμαστε και κοντά σε αυτό που θέλουμε. Ο κόσμος λοιπόν, ζούσε τη νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός μέσα σε σκοτάδι πνευματικό. Αυτό το μαρτυρούσαν και οι προφήτες. Είναι έτσι. Και οι προφήτες. Σκοτάδι πνευματικό. Και προσδοκούσαν να έλθει αυτοί που διάβαζαν τις γραφές ο Μεσσίας. Τον περιμένανε. Και υπήρχε και διάχυτη στο λαό μέσα ότι θα έρθει ο βασιλιάς. Ένας επίγειος βασιλιάς. Έτσι το περιμένανε πολύ το Χριστό. Τίποτα άλλο παραπάνω.
Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και όχι μόνον ο κόσμος δεν γνώριζε, ζούσε το σκοτάδι, αλλά και στάθηκε κόντρα σε αυτό που ήρθε. Κόντρα από την πρώτη στιγμή. Την ώρα που γεννήθηκε. Από την ώρα που γεννήθηκε. Ναι, πώς το γεννήθηκε ο Θεός, έσφαξε τόσα παιδιά. Δεν το πήγε κόντρα. Δεν προσπάθησε να τον εξοντώσει. Ναι. Μετά παρέλευση, τριών ετών τουλάχιστον, σφάζει ο Ηρώδης. Μετά παρέλευση τριών ετών σφάζει τα 14.000, είναι. Ναι, 14.000. Τα είδαμε μετά. Τώρα μεταφερόμαστε σε ένα άλλο θέμα. Γιατί δεν λυπήθηκε ο Χριστός 14.000 παιδιά. Γιατί επέτρεψε στον Ηρώδη να τα σφάξει. Πόσοι θα σωζόντουσαν τότε σε αυτή την εποχή από τους 14.000. Πόσοι θα σωζόντουσαν αυτή την εποχή τότε με την αμαρτία που επικρατούσε από τις 14.000. 10 άτομα. Τώρα γίνανε όλοι άγιοι. Α, τα παιδιά. Ναι, βέβαια. Α, είναι μια απάντηση και αυτή. Είναι και μια απάντηση και αυτή. Δηλαδή, τα τίμησε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, βέβαια. Τους έκανε αγίους. Τους έκανε αγίους. Σωστό. Ολόσαστο αυτό. Πρόκειται για ιδιαίτερη τιμή. Είναι μία από τις απαντήσεις σας. Και δεν το είπα εγώ έτσι, για να μην πείτε ότι το είπα εγώ. Εσύ το είπες. Το είπα εγώ εδώ. Εδώ. Το είπε ο Πάτερ Σιμεώνος, ο Άγιος Όρος. Καμία σημασία. Καμία σημασία αυτό. Αλλά λέει η Γραφή, έπρεπε ο Ηρώδης επιζητούσε τον βασιλιά τον Ιωγέννητο. Ναι. Που πήγε να του πάρει το στέμμα, υποτίθεται. Ναι, 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 ναι. Το βασιλιά το γέννη. Και πήρα τη θέση του βασιλιά ποιος. 14.000 παιδιά. Τιμή είναι αυτή. Τιμή είναι αυτή να πάρει τη θέση του βασιλιά που μόλις γεννήθηκε. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και ένα ακόμα. Αν ήταν αίμα. Αν ο Ηρώδης σκότωνε μεγαλύτερους σε ηλικία, τέριαζε να προσφερθείς στο Θεό δώρο βρώμικο αίμα. Η μεγάλη έχουν και αμαρτίες. Ο μικρός δεν έχει αμαρτία, αφού είναι και βρέφος στην ουσία. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει αμαρτίες. Και αυτή την καθαρότητα, αυτή προσφέρθηκε στον Χριστό, γιατί, στο Θεό, γιατί αυτή τιμούσε και το θρόνο το βασιλικό του ουρανού. Γράφει ο Άγιος Φώτιος, ο Πατριάρχης του Δημοπόλεως. Γιατί λέει πήρε τα βρέφη, για να τα τιμήσει. Γιατί πήρε τα βρέφη, γιατί άλλοι δεν μπορούσαν να δώσουν αυτό που δώσαν τα νήπια, την αθωότητα, την καθαρότητα, που είναι προϋπόθεση για να προσφέρει στον Θεό. Με καρδία καθαρά, τι σώνει ο Θεός. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό, και αυτό δέχτηκε. Γι' αυτό τα δέχτηκε. Και μετά το έλεγε και στο κήρυγμά μου, να γίνετε σαν τα παιδιά για να έρθετε στη βασιλεία των ουρανών. Το λέει σε εμάς. Ναι. Μάλιστα. Το λέει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πήρε και τα παιδιά. Δεν πήρε κάτι άλλο. Το είπα, το ξαναλέμε άλλη μια φορά. 14.000 παιδιά. Άλλο, η Εκκλησία. Η Εκκλησία, ανήκουν στην Εκκλησία τα βρέφη. Είναι μάρτυρα. Η πρώτη Εκκλησία. Πρώτη μάρτυρας. Η πρώτη μάρτυρας, τα ακούτε τι λέει. Ναι. Πρώτη μάρτυρας. Η Εκκλησία υποδιωγμών. Η Εκκλησία σφάζεται. Η πρώτη Εκκλησία, πρώτη μάρτυρας. Ναι. Γιατί πρώτη μάρτυρας θυσιάζονται. Προεμήνια των άλλων. Από τότε ξεκίνησε. Και λίγο πριν υποδιωγμό πάει στην Αίγυπτο μετανάστης ο Κύριος. Λοιπόν, υποδιωγμό η Εκκλησία. Αυτό λέει το εξής. Τα λέω σαν θεολόγος, λυπάμαι που τα λέω. Γιατί δεν μαρτυράει κάτι τόσο δυνατό στον εαυτό μου, ώστε να πούνε σήμερα γίνεται ο διωγμός, για να πω σαν τον Άγιο Ιγνάτιο που πήγε, παρουσιάστηκε και λέει
τι είσαι εσύ, λέει, εγώ είμαι χριστιανός, του λέει. Είσαι, λέει, εκείνου, λέει, που σταυρώθηκε ποντίου Πιλάτου, το ρωτάει ο Διοκλητιανός. Λέει, ναι, είμαι αυτός. Και σε λένε, λέει, Θεοφόρο, γιατί σε λένε Θεοφόρο. Γιατί έχω τον Χριστό μέσα μου, το Θεό μέσα μου. Τέτοια μαρτυρία, αληθινός θεολόγος. Αληθινός θεολόγος. Και εγώ θα γίνω μαθητής, δεν είμαι μαθητής ακόμα, λέει. Το λέει. Τι είπε, δεν το είπε. Θα γίνω μαθητής τώρα που θα μετρώνω τα θηρία. Τα κοκαλά μου θα κάνω αλεύρι και με το αλεύρι αυτό θα γίνει ψωμί στον ουρανό να κάνω θηλητουργία σαν αρχιερέας. Ο Άγιος Γνάτιος. Μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη δουλειά. Και τα νήπια είναι οι πρώτοι εν το παραδείσο μετικήσαντες. Και τιμή μεγάλη από το Θεό στα νήπια και σε τους γονείς εκείνους, σε βάση μαθητές. Και πότε πήρε την απόφαση ο Ηρώδης για να σφάξει τα παιδιά. Πότε πήρε. Πώς πίστεψε ο Ηρώδης ότι γεννήθηκε βασιλές των Ιουδαίων. Το είπαν οι μάγοι. Τι πώς πίστεψε. Οι μάγοι. Κάλεσε όλους τους αρχείς και είχε και έναν ο οποίος ήταν προφήτης και του λέει, για πες μας τι γράφουν οι διαγραφές. Και λέει αυτό ότι θα γεννηθεί ο βασιλές της ειρήνης και της αγάπης και γεννήθηκε στη Βηθλέμ. Ξαναπέστε, δεν το άκουσα καλά αυτό. Καθαρά και δυνατά. Κάλεσε, ναι, τι κάλεσε. Τους άρχοντες. Ποιος. Ο Ηρώδης. Ναι. Τους άρχοντες κάλεσε. Ναι. Ποιους άρχοντες. Τους άρχοντες. Ποιους μόνο. Και ήταν και όλους τους... Τους αρχιερείς. Τους αρχιερείς. Αυτό, τους αρχιερείς, ρε παιδάκι μου. Μα, ο ένας εξ αυτών ήταν και προφήτης όμως. Και του είπε ότι πραγματικά γράφεται, στις γραφές γράφεται ότι θα γεννηθεί ο βασιλιάς των Ιουδαίων και πού θα γεννηθεί, στη Βηθλέμ. Γι' αυτό έσφαξε εκεί. Τότε πήρε την αποχή, φοβήθηκε μην την πάρει τη βασιλεία του. Εγώ γνωρίζω και δέχομαι από αυτά που γράφει εδώ, τούτο εδώ, το εξής, ότι αφού κάλεσε, λέει, γραμματής, το λέει, και αρχιερείς, γνώστες των γραφών. Επιφάνετο που ο Χριστός γεννάται. Επιφάνετο, ζήτησε. Δεν λέει για έναν. Λένε όχι, αυτά που ακούω. Αυτό. Ένας πήρε το λόγο και το είπε. Ε? Όλοι μαζί από τους κάλεσε. Ναι, του δώσε απάντηση. Πραγματικά αυτό το μελετάμε και υπάρχει. Ότι θα γεννηθεί. Τον περιμένανε. Περιμένουν. Και τον περιμένουνε χωρίς. Να έχουν απόλυση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα ποιο είναι τώρα εδώ και γιατί αλλάζουμε και χρειάζεται πως γεννιέται λοιπόν ο Χριστός υποδιωγμών η πρώτη εκκλησία. Ναι. Η εκκλησία υποδιωγμών. Και στεκόμαστε όλοι μας με δέος επάνω σε αυτό και δεν πρέπει να εκπληττόμαστε αν αλλάζουν οι εποχές και η εκκλησία διώκεται. Είναι πάντα υποδιωγμόν η εκκλησία. Τελείωσε. Πάντα υποδιωγμόν. Λέει, ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι. Καθαρό. Αυτή είναι λόγος που ισχύει όσο υπάρχει ο κόσμος. Επαναλαμβάνονται. Ούτε σταματήσει. Σταματήσει. Ούτε σταματήσει. Άρα, αφού είναι υποδιωγμόν η εκκλησία και είμαστε μέσα στο σκάφος που λέγεται εκκλησία, θα πρέπει να περιμένουμε να τρεντάζονται τα κύματα, να κουνιέται το σκάφος. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα συμβαίνει και υπάρχει γαλήνη, προς καιρόν θα υπάρχει και πάλι θα υπάρχει τρικυμία. Διαφορετικά είναι εμπεγμόχικο το να αυτοβαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί και ότι ωραία πάντα πράγματα και τα ρέστα είναι λάθος πέρα για πέρα. Δεν υπάρχει. Άλλωστε λέει, κάπου λέει Αποστόλος Παύλος καθαρά, ότι ο πόλεμος ο δικός μας, και αν δεν είναι εξωτερικά από ανθρώπους, είναι αέναος, ασταμάτητος από τους άρχοντας του αέρος του κόσμου τούτου. Σαφέστατο αυτό. Δεν υπάρχει αυτός, κοροϊδευόμαστε. Αυτός ο πόλεμος εννοείται. Και υποδιωγμόν η Εκκλησία,
αλλά και κάτι ακόμα. Στη γέννηση του Κυρίου δεν πήρε μόνο το έμψυχο στοιχείο μέρος στη γέννησή του. Συνέδραμε, πήρε μέρος, συνέβαλε και η φύση, η κτήση, η άλογη κτήση, από ζώα που είναι άλογα μέχρι και οι πέτρες. Μέχρι και οι πέτρες. Λέει κάπου ένα τροπαριάκι, πώς το λέει εκεί, που γεννήθηκε, λέει, σε σπηλιά. Σπηλιά αναφέρεται. Λέει, εμείς, λέει, δεν μπορούμε να σου προσφέρουμε εδώ ένα τροπάριο, αλλά Κύριε, σου πρόσφερε, λέει, η φύση, η γη, το σπήλαιο, το απροσίτο προσάγει. Τι γίνεται αυτό, και η γη, το σπήλαιο, το απροσίτο προσάγει, που το ακούμε στο τροπάριο μέσα, λέει, προσάγει, έχει να πει, προσφέρει η γη τη σπηλιά, την απρόσιτη, στην οποία δεν πήγαινε κανείς, την απλησίαστη. Λέει, απρόσιτο είναι το μέρος που δεν το πλησιάζουμε. Απρόσιτο είναι ο Θεός, που δεν κάνουμε μέσα, σε πιάσαμε, δεν πιάνεται. Και το σπήλαιο σήμαινε ότι δεν πήγαινε κανείς εκεί. Ήτανε απλησίαστο. Πώς το κάνουμε και το πράγμα, όπως αναφέραμε. Μέσα στη βρωμιά ήταν μέσα στο σκοτάδι. Και η γη, λέει, το πρόσφερε. Φοβερό πράγμα, ε. Η γη, όχι ο άνθρωπος. Η γη πρόσφερε. Υπάρχουν στις γραφές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη περιπτώσεις που οι προφήτες προφητεύουν και τα προφητεύουν ενώ έχουν μπροστά ανθρώπους, λένε, ακούσατε βουνά και νάπες. Νάπες είναι οι παιδιάδες, είναι τα λιβάδια, είναι βουνά και νάπες. Μιλάνε σε αυτιά με ανθρώπους και απευθύνονται στα βουνά. Γιατί κάπου λέει, οι άνθρωποι θα είναι τόσο ανέστητοι που δεν θα ακούνε το λόγο του Θεού. Τα βουνά όμως θα φωνάξουν και λίθοι και κράξονται. Θα ακούνε οι πέτρες, λέει. Και εδώ έχουμε τα άψυχα στοιχεία να συνδράμουν. Άψυχα τα αστέρια. Γιατί λένε, το μου πήγε άλλη φορά, οι αστρονόμοι, ότι κάθε 600 χρόνια γίνεται μία σύναξη άστρων πολλών, που έχουμε ένα αστέρι που ονομάζεται Δίας. Αυτό το αστέρι είναι μεγάλο αστέρι. Μαζεύονται γύρω από αυτό το άστρο, κάθε 600 χρόνια γίνεται σύναξη. Τη νύχτα εκείνη έγινε αυτή η σύναξη, λένε οι αστρονόμοι. Η σύναξη των άστρων του Διός. Για να δείξουν ότι παίρνουν και αυτά μέρος στο καινοφανές γεγονός, στο καινούριο γεγονός που είδε ο κόσμος, που είδε η κτήση. Συνέδραμε ουρανός, γη με το σπήλαιο, τα ζώα, το καθεξής. Μόνο, επαναλαμβάνω, αυτοί που εκοιμώνουν τον ύπνο του Ιωνά και ροχάλιζαν, αυτοί δεν καταλαβαίνανε ποιος είχε γεννηθεί τη νύχτα εκείνη. Ο Χριστός, λοιπόν, γεννήθη εν το σπηλαίο. Ο Χριστός διώχτηκε, στο Χριστό, στη γέννηση του Χριστού, πήρα μέρος τα άψυχα, αλλά πήρε και ο ουρανός με τον κόσμο του, τον πνευματικό του κόσμο. Άγγελοι υμνούσαν τη νύχτα εκείνη και έλεγαν το δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτό το γεγονός πριν συντελεστεί, πριν γίνει, πριν η Παναγία ακόμα μείνει έγκυος, ήτανε μυστήριο,
μυστήριο. Μυστήριο σημαίνει είναι αυτό που είναι χωμένο βαθιά, πολύ βαθιά και δεν μπορεί η λογική του ανθρώπου να το βγάλει να το ερμηνεύσει στον ένα τον άπαντα, όσο και να πασχίσει να το ερμηνεύσει. Που το σκεπάζει, θα έλεγα, για την ανθρώπινη λογική μιλάω τώρα, σκοτάδι βαθύ, αλλά που είναι ολοκάθαρο στου Θεού τη γνώση. Ολοκάθαρο, φωτεινό, πέρα για πέρα. Προγεννήσεως ήταν μυστήριο. Γιατί έτσι και ονομάζεται. Μυστήριο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μην ψάχνεις να μάθεις πώς συλλαμβάνει μία παρθένος. Γιατί δεν σε βοηθάει η φύση και η λογική να το καταλάβεις αυτό. Η φύση και η λογική σου λέει συνέρχεται ο άντρας με τη γυναίκα, συλλαμβάνει, γεννάει. Εδώ και η γυναίκα δεν είναι παρθένος άμα γεννάει. Εδώ λέει η παρθένος, έξι εργαστή, η παρθένος θα συλλάβει και γεννήσει και θα γεννήσει ιόν και θα γεννήσει παιδί. Η παρθένος και θα μείνει παρθένος και θα βάλει και όνομα Εμμανουήλ. Σου δίνει, στα λέει όλα τα στοιχεία μέσα εκεί. Παρθένος συνέλαβε και παρθένος έτεκε λέει. Και έμεινε και η παρθένος. Αυτό είναι το μυστήριο. Λέει μη πολυπραγμόνη, μη πολυπραγμόνη, μη πολυπραγμόνη, το λέω τη λέξη πολλές φορές, πολυπραγμόνη, μη σκουτουριάζεις, θα το πω απλά, το μυαλό σου για να εξηγήσεις το γεγονός αυτό που και οι άγγελοι δεν το γνώριζαν. Κοντά στον Θεό ήταν οι άγγελοι. Εσύ που είσαι εδώ κάτω μέσα στη βρωμιά, τι ψάχνεις να βρεις τη βουλή του Θεού. Δεν ερμηνεύεται με την ανθρώπινη λογική. Πώς το λέει το τροπάριο, το δεν ερμηνεύεται με την ανθρώπινη λογική. Έλα, το ξέρεις πολύ καλά. Δύο ώρες σύμβαση. Ηλικιά. Δανούς και υπερκόσμιος. Και υπερκόσμιος, όχι ανθρώπινος. Ηλικιά, νους, όταν πιάνει λέει και οι άγγελοι αν πάνε να το εξετάσουν, αυτό μας λέει τώρα εδώ. Οι άγγελοι, αν υποθέσουμε ότι πάνε να εξετάσουν το γεγονός αυτό της συλλήψεως και της γεννήσεως, ήλικο παθαίνουνε, ηλικιά, παθαίνουνε ήλικο. Και πας εσύ τώρα που είσαι δρόμικος, τι να καταλάβεις, τα ακατανόητα. Έλα. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, ναι, και λέμε δόξα σοι ο Θεός, ναι, ευχαριστώ που και σήμερα αναπνέω. Ναι. Μπορούμε κάθε μέρα να πούμε ότι ο Χριστός ο Θεός έγινε, είναι ο Λόγος μέσα μας, ότι αναπνέουμε και Του χρωστάμε τη ζωή μας. Έλα, πες το και στέλνει, είναι εύκολη απάντηση, δώσε τον άνθρωπο την απάντηση, δεν απαντάω εγώ μόνο. Σίγουρα ναι, βεβαίως, είναι μέσα μας. Μέσα, γι' αυτό ήρθε, για να είναι μέσα μας. Βεβαίως, δόξα σε Θεέ μου, έλα μείνε μέσα μου και βοήθησέ με να είμαι καθαρός, να μένει μέσα μου πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει άλλος, άλλη απάντηση. Ναι, μπορούμε, ναι. Είναι υποχρέωση του ανθρώπου να δοξολογεί το Θεό πάντοτε. Μα αυτό λέω, κάθε μέρα είπε, το είπε κάθε μέρα, το συλλαμπτήλω μέρα, σωστό είναι αυτό, όλο σωστό είναι. Ναι. Αλλά γνωρίζουμε βέβαια ότι είμαστε και βρώμοι και δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό να λέγεται. Έτσι. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε, ας έρθουμε και να τελειώνουμε, να δούμε και τι ώρα είναι. Μη σας κρατάω και κρυώνετε εδώ πέρα. Εφτά. Λοιπόν, Χριστός, γεννάτε. Δοξάσατε. Αυτό έχουμε χρέος να κάνουμε. Να λέμε δόξα ο Θεός, είπες. Χριστός, επί γης. Ειρήνη. Υψώθητε, λέει. Τι σημαίνει υψώθητε. Το μυαλό μου θα πάει. Να λεβούμε. Να λεβούμε. Αφού το φόρεσε αυτό. Ντύθηκε το σώμα μου, το πω απλά, για να το ανεβάσει. Αυτό που είπες τόσο απλά εσύ, αυτό είναι το τροπάριο. Χριστέ, πηγήστε ψώθητε. Άσατε το Κύριο. Να του ψάλουμε τον Χριστού. Το δόξα στον Θεό που είπες. Άσατε τον Κύριο, ψάλατε τον Κύριο. Τι δεν του ψάλουμε. Άσμα κενών, λέει. Και
Καινούριο τραγούδι. Όχι αυτά που τραγουδάμε. Καινούριο τραγούδι. Και πώς φέρνει το καινούριο τραγούδι, μόνο. Για πέσω. Πώς φέρνει το καινούριο τραγούδι, απλά πράγματα. Όταν γινόμαστε εμείς καινούργοι, ναι. Έχουμε ξομολόγηση, έχουμε διευχαριστία, έχουμε προσευχή, έχουμε γραφές. Γραφές μετά τη Θεία Ευχαριστία, η κοινωνία του Λόγου του Θεού είναι Θεία Κοινωνία. Θεία Κοινωνία δεύτερη μετά τη Θεία Ευχαριστία. Πώς θα το κάνουμε για το πράγμα. Η παράληψη της μελέτης είναι ένα μέρος από την κατάρτισή μας. Σαν να παραλείπουμε, να καταρτήσουμε τον εαυτό μας. Να γινόμαστε κάθε μέρα καινούργοι. Διαβάστε γραφή. Κάθε μέρα ένα-δύο κεφάλαια. Νιώθετε αλλιώς. Εντελώς διαφορετικά. Κύριε καθηγητά, μπορώ να πω κάτι. Αμέ, περιμένουμε. Διαβάζοντας τα λόγια του Κυρίου Μονεσού Χριστού, ο οποίος είπε, αν δεν γίνετε σαν και αυτά τα μικρά παιδάκια, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ναι. Και καθρεφτίζομενος εγώ, ο εαυτός μου, δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος μικρό παιδάκι. Δηλαδή να αφήσει όλες τις κακίες που έχει μέσα του, ξέρω εγώ, και να γίνει τόσο μικρό παιδάκι, όπως ένα μικρό παιδάκι 3 χρονών, ας πούμε, ή 5 χρονών, που δεν έχει καμία κακία. Είναι πολύ αυστηρός ο λόγος του Κυρίου. Αυστηρός είναι? Ναι, αυστηρός. Ακούω και άλλους, θα απαντήσω μετά εγώ στο τέλος. Ακούω και άλλους. Έχετε και συλλόγο, μια και το ρωτάει τόσο ωραία. Έλα. Ο Θεός μας αφήνει να, την πορεία της ζωής μας να πέφτουμε, να σηκωνόμαστε, να πέφτουμε, να σηκωνόμαστε και αναλόγως μας την προαίρεση, βλέπει την προαίρεση που έχει ο άνθρωπος. Ναι. Και όταν ο άνθρωπος έχει καλή προαίρεση μπορεί να σωθεί και τα μικρά τα πτέσματα θα μας τα συγχωρήσει. Δεχόμαστε την απάντηση, αλλά είναι μέρος απαντήσεως αυτό. Εσύ Τάκη και κάθε Τάκης, με αυτό που λες, είναι σαν να λες, μου ζητάει ο Κύριος κάτι αδύνατο, άρα δεν με συμμερίζεται. Πολύ δύσκολο για να το εφαρμόσω. Λες, Κύριε, μου ζητάς πράγμα που δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι δεν γίνεται. Άρα δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος. Όχι, ξέρει δύσκολο για τα ανθρώπινα μέτρα, εννοώ, είναι δύσκολο. Άλλο αυτό. Ο άνθρωπος να μεταβληθεί. Ίσως μας αφήνει και μέχρι να βγει η ψυχή να είμαστε μετανία. Καλό, εντάξει, σωστά το λέτε, αλλά το να γίνει παιδί. Άκουσε, σωστή είναι η θέση. Εγώ δεν λέω ότι ξέρεις θα γίνω κάποια στιγμή σαν μικρό παιδί, αλλά λέω αυτό που λέει και είναι ολόσωστο είναι. Το διάβα της ζωής λέει, άπαξ και πεις ότι τώρα, και εσύ σωστά σκέπτεσαι, πεις τώρα αυτή τη στιγμή έγινα σαν μικρό παιδί, έχει και κέρατα στο κεφάλι σου. Ναι. Αλλά μόνο και μόνο που λες ότι μου είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο είπες, ολόσωστο, για όλους μας ισχύει αυτό, πολύ δύσκολο. Αλλά κάπου συμπληρώνει ο Κύριος και λέει τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά, το Θεό. Το λέει, αυτό περιμένω. Είπε ο Κύριος στην προσπάθεια επάνω. Αυτός ο λόγος του Κυρίου με φοβίζει φοβερά. Όχι, θα σε φοβίζει και πρέπει να σε φοβίζει για να μην αμαρτάνεις. Αλίμονο. Και λέει κάπου, γιατί λέει να έβαλε, θα πάτε στην κόλαση άμα αμαρτάνετε. Είναι το έσκατο βήμα, δεν είναι αυτό. Δηλαδή ο Θεός όταν απειλεί, δεν απειλεί καλά και σώνει κάτω για να πας στην κόλαση. Παραχωρεί, δεν απειλεί. Αλλά σου λέει, άμα το κάνεις, πρόσεξε το, μην το κάνεις επομένως. Σε προλαβαίνει σαν την πινακίδα που βλέπεις στον δρόμο. Σου γράφει, εδώ 50 χιλιόμετρα, άμα πας 100, είσαι μέσα στο λάκκο μέσα. Το ίδιο κάνει και ο Θεός, πρόσεξε σου λέει.
Δεν σου λέει σίγουρα και δεν. Δε, εντάξει. Λοιπόν, εύχομαι. Έλα. Είσαι παραβάτης. Ναι, αυτό λέει. Τελείως. Θα προσέξεις. Μα εδώ δεν ερχόμαστε να ακούσουμε λόγο Θεού για να διορθωθούμε. Γι' αυτό υποτίθεται ότι είμαστε άρρωστοι πνευματικά. Όχι, υποτίθεται. Ναι, είμαστε. Είμαστε άρρωστοι πνευματικά. Δεν υποτίθεται. Είμαστε. Ναι. Είμαστε. Μου το έλεγε ένας κύριος. Μου λέει πάμε στο περιβόλι της Παναγίας γιατί είμαστε άρρωστοι πνευματικά. Δεν είμαστε. Να μας βοηθήσει η Παναγία να βρούμε το δρόμο. Να ακούσουμε λόγο. Σήμερα μια μέρα και κοινώνεις την Παναγία. Ναι. Είσαι Άγιος. Όχι. Γιατί κοινώνεις. Γιατί είμαι άρρωστος. Ναι, είμαι άρρωστος. Είμαι άρρωστος. Ναι. Πήρα το φάρμακο. Πήρα το φάρμακο. Ναι, μπράβο, ξέρετε, το λέει φάρμακο θαλασσίας το λέει. Ναι. Ναι. Και λέει ο χθεσινός Άγιος που γιόρταζε, λέει ότι να κλώντες των άρτων. Να μαζευόσαστε, λέει, γύρω από τον επίσκοπο και τους ιερείς και τους διακόνους, κλώντας τον άρκοδο, για να μην πεθάνετε. Για να μην πεθάνετε. Πραγματικά. Το πιάνετε. Ναι, αυτό εννοεί. Τι νομίζεις, κάτι άλλο εννοεί. Άμα δεν πάρεις καθόλου, τι θα γίνει. Άντε, τράβα, κατευθείαν. Πού πας, χωρίς το φάρμακο της Αθανασίας. Κάθε λοιπόν, άνθρωπος, όταν διαβάζει τα κείμενα των Αποστόλων, θα καταλάβει πόσο αμαρτωλός είναι. Κρίνω εξ ιδίων. Χωρίς αυτό δεν βλέπεις τι κάνεις. Να την καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Ναι. Ευλογημένες να είναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτε λοιπόν, παιδί ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, φέρετε τη βασιλεία σου και ηγείτε το όνομά σου, όσο το λαό και επί της γης. Ανάρτω λοιπόν τον επιούσιο, δώσε ποιή σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από το πονηρό. Διευκόν τον Αγίο και Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Ελευθερός, και ελεύσουν τους ημάς. Αμήν. Καλές γιορτές και ευλογημένες, μετά του Αγίου Ιωάννου, Τετάρτη εδώ. Πότε υπαρχόμαστε. Αγίου Ιωάννου, Τετάρτη μετά. Τα γενιόμενα. 15 μέρες είναι Κυριακή. Κυριακή με Κυριακή τελειώνεις, δεν γίνεται. Άρα, Τετάρτη μετά τις γιορτές. Στις 18 θα. Ε. Στις 25.